web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Αρκαδία, υποψήφιο βουλευτή για αυτές τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Πελοποννήσου, περιφερειακό σύμβουλο στην Πελοπόννησο, γνωστό στους Αρκάδες αλλά και στους Πελοποννήσους, τον κύριο Νίκο Γόδικα. Κύριε Γόδικα, καλώς ήρθατε στην Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, και για να είναι καλή χρονιά και να μην είναι κάθε πέρσι και καλύτερα, ισχυρότερα το κουκουέ τη 25 του Γενάρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που λέτε. Είναι το σύνθημά σα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση τη 25η Ιανουαρίου. Λέτε ισχυρότερα το κουκουέ παντού. Για εξηγήστε μα λοιπόν τι ακριβώ σημαίνει αυτό το σύνθημα και πώ μπορείτε να το περάσετε στον κόσμο. Απέναντι στο φόβο που καλλιεργεί η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σαμαράς στο λαό τη 26, αν δεν είναι αυτή στην κυβέρνηση, θα καταστραφούμε. Και απέναντι στις ψεύτικες ελπίδες και στις αυταπάτες που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική ψηφίστε με και θα τα λύσω, εμείς λέμε ότι στις 26 του Γενάρη θα είναι εδώ τα μνημόνια, θα είναι εδώ το χρέος, θα είναι εδώ οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι, θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι τα μονοπόλια, θα είναι οι καπιταλιστές και η ζωή του κόσμου θα χειροτερεύει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή το κεφάλαιο να ξεπεράσει την καπιταλιστική κρίση. Στην κρίση μπαίνει και η Γαλλία, μπαίνει και η Ιταλία. Επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης στη Γερμανία. Τσιτώνουν, στριμώχνουν τη Ρωσία. Επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Κίνα. Άρα δεν έχει άλλη επιλογή το κεφάλαιο. Πρέπει να φτηνίνει την εργατική δύναμη, που αυτό σημαίνει χειροτέρευση τη θέση του λαού, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, που δεν πρόκειται να την αλλάξει καμία κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, γιατί είναι όλες η λογική του βρωμονόδρομου της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφάλαιου. Μία φιλολαϊκή σκέψη υπάρχει στο λαό που πρέπει να μπει. Πώς θα τους καθυστερήσουμε, θα τους παρεμποδίσουμε, για να μην υλοποιηθούν μέτρα που έχουν πάρει, για να μην πάρθουν νέα μέτρα, για να διεκδικηθούν λύσεις προς όφελος του λαού. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα κίνημα αναγεννημένο, όσο γίνεται πιο πολλοί εργάτες, αγρότες, αυταπασχολούμενοι στον δρόμο να διεκδικούν το δίκαιο τους, και σε αυτό θα συμβάλλει σημαντικά ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Από αυτό που είπατε, καταλαβαίνω και κατανοούν και οι τηλεθεατές μας, αυτοί που θα δουν τη δηλώση σας προς τον αρκαδικό λαό, ότι τελικά δεν συμβιβάζεστε, δεν θέλετε καμία κυβέρνηση. Τελικά θεωρείτε ότι δεν είναι άξια και ικανή να πετύχει τους στόχους καμία κυβέρνηση. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από την κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Απέναντι σε αυτό το μονόδρομο που οδηγείται η χώρα μας, είτε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με συγκυβερνήσεις, που βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η προσαρμογή στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λογική δώσε κι άλλα στο κεφάλαιο, προνόμια, κίνητρα, ζεστό χρήμα, δάνεια που γίνονται δανεικά και αγύριστα. Η λογική που λέει ότι δεν μπορεί ο λαός να γίνει αφέντης στον τόπο, βεβαίως δεν υπάρχει καμιά προοπτική για τον κόσμο. Εμείς λέμε ότι όταν ο λαός θα αποφασίσει, αυτός ο τεράστιος πλούτος που υπάρχει να γίνει δική του περιουσία, να είναι σε όφελός του και να ικανοποιηθούν λαϊκές ανάγκες, όταν ο λαός αποφασίσει ότι μπορεί ενωμένος να αντιμετωπίσει και τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και να πάρει απόφαση κουμάντο στον τόπο να κάνει ο λαός, τα κλειδιά της οικονομίας να είναι στα χέρια του, οι μεγάλες επιχειρήσεις που να λειτουργούν με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος των καπιταλιστών. Σε αυτή λοιπόν την εργατική λαϊκή εξουσία, σε αυτή τη διακυβέρνηση, το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα καταβάλει πολύ μεγαλύτερες θυσίες από ό,τι καταβάλουμε σήμερα στον δρόμο του αγώνα και της αντίστασης. Επειδή λοιπόν δεν είναι όριμα τα πράγματα και δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν πρόκειται να βγει η εργατική λαϊκή εξουσία και διακυβέρνηση 26 του μήνα. Λέμε στο λαό ότι όποια κυβέρνηση και να βγει, που δίνει διαπιστευτήρια στους βιομήχανους, που έχει ιερό και όσο τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι αντιλαϊκή. Γι' αυτό εμείς λέμε δεν έχει καμία δουλειά ένα εργατικό κομμουνιστικό κόμμα σε τέτοια κυβέρνηση αστικής διαχείρισης, και δεν πειράζει, ας είμαστε μαζί με το λαό στην αντιπολίτευση, να υπάρχει γερή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Για να βάζει στη Βουλή τα ζητήματα των εργατών, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, των γυναικών, για να δίνει δύναμη και κουράγιο όσους το παλεύουν, να είναι στους χώρους δουλειάς, στο Δήμο, στο εργοστάσιο, στο Πανεπιστήμιο, στο χωριό, παντού, να ενισχύει
και να διεκδικεί τα δίκαια του λαού, αυτό σήμερα είναι το μόνο όφελος και δεν είναι να περιμένουμε από το Σαμαρά με την τρομοκρατία και από το Τσίπρα με τις ψεύτικες ελπίδες να μας λύσουν τα ζητήματα. Έχουν βαρθεί στο μονόδρομο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που μόνο δυνά στον κόσμο μπορεί να φέρει. Τι είναι αυτό που δεν κατανοεί ο κόσμος και δεν συμπορεύεται μαζί σας? Βλέπουμε ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις τα ποσοστά σας δεν ήταν πολύ υψηλά και δεν ξέρω και εδώ στην Αρκαδία ποιος μπορεί να είναι ο στόχος σας για αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό. Πιστεύουμε στη δύναμη και στο δίκαιο του. Αρκεί να το πιστέψει και ο ίδιος ο λαός και να το πιστέψει, με συγχωρείτε κυρία Δράκα, θα δείτε να μεγαλουργήσει. Γιατί όταν το πίστεψε, μεγαλούργησε. Και έχουμε ιστορικά παραδείγματα, αρκετά να έχουμε τέτοια. Εμείς αυτό που βάζουμε είναι το εξής. Και οι ψεύτικες ελπίδες. Ότι μπορούμε κάπως να τη γλιτώσουμε, να τα φέρουμε βόλτα, να τα καταφέρουμε. Αν δεν θα μας πιάσει εμάς, κάποιους άλλους, έχουμε μια δουλίτσα, έχουμε μια σύνταξη, νομίζω ότι γκρεμίζονται. Και η τρομοκρατία που σπέρνουν στο λαό ότι αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα χαθούμε. Και αυτό πλέον δεν πιάνει, γιατί τι να χάσει όταν ο άλλος δεν έχει γάνα να πάει στο περίπτωση, στο σπίτι του, αν δεν έχει μεροκάμα του. Ο Σόιμπλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αθήνοντες, το είπαν καθαρά. Εμάς δεν μας νοιάζει ποια κυβέρνηση θα βγει στην Ελλάδα. Μας νοιάζει αυτά να υπογραφούν. Να υπάρχει συνέχεια, στις δεσμεύσεις να υπάρχει, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που υπάρχουν και βεβαίως να υλοποιήσουν τα υπόλοιπα. Εμείς τι βάζουμε στο λαό? Κοιτάξτε να δείτε, πλούτος υπάρχει. Να φέρω δύο παραδείγματα. Στο τελευταίο χρόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάρθηκε απόφαση στο Κρανίδι. 800 δωμάτια πεντάστερο δωμάτιο ξενοδοχείο, πεντάστερων πολυτελείας. 400 βίλες των 200 τετραγωνικών μέτρων η καθεμιά, 200 επάβλης των 400 τετραγωνικών μέτρων η καθεμιά, 27 καμπάνες, 28 οπές, γκολφ, τεράστια, δισεκατομμύρια επένδυση. Στο Γήθιο, στη Σπάρτη προς το Γήθιο, 750 πεντάστερα σε ένα ολόκληρο λόφο βουνό εκεί. Στην Κορινθία, αυτός ο τεράστιος πλούτος, στην κρίση που δεν υπάρχει σάλιο για τη σύνταξη του εργάτη, του εργαζόμενου, για το μισθό, για το μεροκάμα, για το πρενιακό βοήθημα, για το επίδομα ανεργίας, για το σχολείο, για το νοσοκομείο. Κάποιοι κερδοσκοπούν και κάποιοι περιμένουν, γιατί για αυτούς γίνονται διαπραγματεύσεις, περιμένουν να ανοιχτούν οι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουν επιχορηγήσεις, δάνεια για να σηκώσουν αυτά τα μεγαθύρια. Εμείς λέμε ο λαός να δει αυτό. Υπάρχει διαχωριστική γραμμή και είναι από τη μια μεριά τα μονοπόλια και το πολιτικό τους προσωπικό, τα κόμματα του κεφάλαιου και του ευρωμονόδρομου και από την άλλη μεριά είναι ο λαός με το ΚΚΕ και το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και πρέπει να διαλέξει μετερίζει, μεσοδέστικα πράγματα, τρίτη δρόμη δεν υπάρχουν, τα έχουμε δοκιμάσει και τα πληρώνουμε ακριβά. Εδώ στην Αρκαδία τι περιμένετε, πώς βλέπετε δηλαδή να ανταποκρίνετε στο κάλεσμά σας ο λαός? Κοιτάξτε, αυτός ο κόσμος του 2012 δεν πίστηκε για αυτή τη θέση που είχαμε για τη συμμετοχή του κόμματος, του ενός κομμουνιστικού κόμματος, της κυβέρνησης της διαχείρισης και το πληρώσαμε. Ένα σοβαρό κομμάτι και τον ίδιο των ψηφοφόρων μας και ευρύτερα του λαού έπιασε η προπαγάνδα της άξιας τάξης που έλεγε το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει και γι' αυτό στράφηκε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Είδε όμως 2,5 χρόνια τις κολοτούμπες. Είδε τα διαπιστευτήρια που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρα στο κόμμα, στο ΣΥΤΙ, στους εφοπλιστές, στους βιομηχανούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί που θα σκίζαμε τα μνημόνια, τώρα θα τα καταργήσουμε. Από εκεί που με ένα νόμο θα καταργούσαμε τους εφαρμοστικούς νόμους, τώρα θα δούμε όσο αντέχει η οικονομία. Από εκεί που θα διαγράφουμε το χρέος, τώρα λέμε το οποίο θα φτιάξουμε επιτροπή την λογιστικού ελέγχου για να ελέγξουμε πόσο είναι και θα δούμε τι θα ή τώρα λέμε θα διαπραγματευτούμε. Οι διαπραγματεύσεις που κάνουν είτε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σαν κόμματα ή σαν συγκυβερνήσεις, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο σαν με κυβέρνηση αν βγει είτε αυτοδύναμα είτε το πιο πιθανό σε συμμαχικό σχήμα, αυτό που θα διαπραγματευτούν είναι νέα προνόμια για τους καπιταλιστές, για την άκουσα τάξη. Το βλέπει αυτό ο λαός. Και γι' αυτό έχουμε επανάληψη ενός κόσμου που το 2012 δεν μας ψήφισε, γιατί πίστηκε ότι το αδυνάρισμα του ΚΚΕ έφερε νέες φαλιάρες στο λαό. Ήρθαν τα μέτρα των απίσω απ' τ' άλλο. Ένα κομμάτι αριστερών ανθρώπων είδαν ότι δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά όλη αυτή η προσαρμοστικότητα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια. Ένα κομμάτι εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι που μέχρι τώρα ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Βλέποντας
αυτό το αρισβερίσι, αυτή τη σαπίλα και με όλους τους όρους και με τις λαμογιάς, αν θέλετε και με τις τα παντρέματα, φεύγουν, τα κόμματα, φτιάχνονται, φουσκώνουν από εδώ, ξεραίνονται ιδέες, φτιάχνουμε ποτάμια για να τις ποτίσουμε, φεύγουν από ένα κόμμα, πάνε στο άλλο, άλλο φουσκώνει, άλλο ξεφουσκώνει. Ο λαός καταλαβαίνει ότι μόνο στο ΚΚΕ υπάρχει απαταχή, υπάρχει σιγουριά, υπάρχει εγγύηση ότι ο ψήφος του ΚΚΕ θα μείνει στην αποδομεριά της όχθης μαζί με τον λαό και δεν θα πάει πρίκα ούτε σε άλλα κόμματα του κεφάλαιου, πολύ περισσότερο στους βιομηχανούς και στους καπιταλιστές. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι. Αυτά που προαναφέρετε είναι και οι λόγοι που δεν συνεργάζεστε τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ και απαντάτε όχι στα όποια καλέσματα κατά καιρού σας έχουν απευθύνει? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς το είχαμε καθαρό από γεννησιμίου του. Νομίζω όμως ότι οι ευρύτερα λαϊκά στρώματα σήμερα είτε το πιστεύουν είτε έχουν σοβαρές επιφυλάξεις και σε αυτούς εμείς ειδικά απευθυνόμαστε και τους λέμε. Αριστερά, για να το σκεφτούμε λίγο. Στη χώρα μας αριστερά, τι σήμαινε χρόνια? Δεν σήμαινε εναντίωση στο κατεστημένο, στην ΕΟΚ, στο ΝΑΤΟ. Δεν σήμαινε κίνημα, αγώνας, πάλι διεκδίκηση. Μάλιστα η ΕΔΑ παλιά, για να το πω 50 χρόνια πριν, την ΕΟΚ, την τότε ΕΟΚ, την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, την αποκαλούσε λάκκο των ΕΟΚΤΟΝ. Τι σχέση έχει αυτή η αριστερά με αυτά που μας λέει σήμερα ο κ. Τσίπρας? Αριστερά σήμαινε αγώνας, πάλι, με ανιδιοτέλεια. Τι σχέση έχουν τώρα οι μεταγραφές του κ. Βουδούρη, της κ. Τζάκρη και κάθε άλλο πρόθυμο που θέλει να πάει για να βολευτεί στη νέα καθιστική αντάξη πραγμάτων? Για να σας πω κάτι. Για να το πούμε, σήμερα διάβασα στις εφημερίδες ότι υπάρχει ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος ο κ. Αλεξανδρής στο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ανδρουτσόπουλος στη Χρυσή Αυγή στη Μεσσηνία. Και οι δυο τους ήταν σε κοινό συμβοδέλτιο στο Σωματείο Ορυχείων και Σταθμών στη Μεγάλο Παλαιάντια στο ΠΑΜΕ. Τι σχέση έχουν αυτά, αλήθεια, με την αριστερά, αγαπητοί φίλοι? Εμείς λέμε, δεν είναι μόνο αυτά τα ηθικά ζητήματα που είναι σημαντικά για έναν αριστερό, για έναν αγωνιστή. Εμείς λέμε ότι δεν έχει περιθώρια και κοροϊδεύει συνειδητά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στο λαό όταν του λέει ότι μέσα στην υποσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το κεφάλαιο μπορεί να υπάρχει απαταχή για τον Κουσμάκη. Όταν του έλεγε ότι μαζί θα πάνε να χτυπήσουν το χέρι στη Μέρκελ. Το χτύπησε και το ΑΚΕΛ, αδελφό κόμμα του Τσίπρα στην Κύπρο, και είδατε ποια ήταν. Λέει τρέφια φταλπάτες χειρότερες από ό,τι έτρεφε το Πασόκ στο παρελθόν. Είναι ένα καχέκτυπο του Πασόκ, μαζεύοντας ό,τι πιο σάπιο υπήρχε από αυτό το κόμμα το προηγούμενο διάστημα, γιατί θέλει να αντικαταστήσει τον Πασόκ σε αυτόν τον κομματισμό που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θέλουν να κυβερνήσουν τα επόμενα χρόνια. Και κλείνοντας, θέλω να μου σχολιάσετε. Βλέπουμε, επειδή προέρχεστε και εσείς από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη να χρησιμοποιούν ως εφαρτήριο την τοπική αυτοδιοίκηση για να μεταπηδήσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο κόσμος θεωρείται ότι αυτό το βλέπει με θετική ματιά ή το βλέπει αρνητικά? Κυρία Δράγανα, επειδή είναι κοντά οι εκλογές, οι περιφερειακές και οι δημοτικές, τότε θυμόσαστε. Οι μόνοι που λέγαμε ότι είμαστε εξαρτημένοι με τα λαϊκά συμφέροντα, ότι είμαστε από τη μεριά του λαού γιατί είμαστε στελέχη του ΚΚΕ, γιατί είμαστε σε ψηφοδέλτια που μας στηρίζει το ΚΚΕ, οι μόνοι λοιπόν εξαρτημένοι λέγαμε ότι είμαστε εμείς. Όλοι οι άλλοι το πέσανε ανεξάρτητοι. Όλοι, ακόμα και ο κ. Στατούλης. Όλοι. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους και αντιδημάρχους, παλιούς και νέους, να είναι υποψήφιοι στα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Είναι ή δεν είναι καθαρή κοροϊδία του λαού? Σε αυτούς λοιπόν που είτε βλέπουν εφαλτήριο την τοπική διοίκηση, τους δήμους και τις περιφέρειες για να μεταπηδήσουν, ή το συνδικαλισμό πολλοί που βλέπουν για να μεταπηδήσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτοί που κοροϊδεύαν τον λαό με αυτά τα περιδίθεν ανεξαρτησίας και τα υπόλοιπα, ας πάρουν την καθαρή τιμωρία τους. Γι' αυτό λέμε πρέπει να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων, και το ΚΚΕ την έχει. Πρέπει να συμβαδίζουν αυτά που έλεγε στο παρελθόν ή αυτά που λέει τώρα με το τι θα κάνει αύριο από τη μεριά μαζί με τον λαό, για να δυσκολέψουμε αντιλαϊκά μέτρα, να παραγωδήσουμε πιο δύσκολα που έρχονται, να διεκδικήσουμε λύσεις. Τη μόνη εγγύηση την έχει το ΚΚΕ, γιατί δεν θυσίασε ούτε το κύρος του, ούτε τα στελέχη του, το λαό για να βολευτούν σε μια καρέκλα, να πάρουν μια δημαρχία, να πάρουν μια θεσούλα για να περάσουν μετά να κάτσουν στο σβέρκο του λαού. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Δυνατό ΚΚΕ 26 είναι η μόνη θετική απαραχή για το πρόγραμμα.